Τα σκησιολόγια των ακαδημιών, η φιλοσοφία της ακαδημίας είναι για όλους τους προπονητές η ίδια και αυτό μας ευκολύνει το έργο μας να είμαστε πιο κοντά και πιο εύκολα κοντά στους στόχους μας. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι η ακαδημία εργοδοτεί και προπονητή τερματοφυλάκων για τα μικρά τμήματα αλλά και για τα μεγάλα τμήματα, ως επίσης και γυμναστή για τα μεγάλα τμήματα και για τα μικρά. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ξανά από την αρχή το όνομα των Ακαδημιών της Νέας Σαλαμίνας. Περάσαμε αρκετά δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή φάση και θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα η Νέα Σαλαμίνα, οι Ακαδημίες της Νέας Σαλαμίνας θα ακούνται παντού. Όπως γινόταν αρκετά πιο παλιά. Εξού και το ότι η Ακαδημία της Νέας Σαλαμίνας στα πιο παλιά χρόνια έχει βγάλει αρκετούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαπρέψαν και στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο. Επίσης, έναν άλλον τρανό παράδειγμα που το ότι η Νέα Σαλαμίνα κοιτάζει και βλέπει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και τα νεαρά ταλέντα της είναι ο Γιάννης Οκούσουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι βασικό για να αντικατάσταση ο στρέχος της ομάδας, είναι αρχηγός της ομάδας. Ο νεαρός ο Σταυρινός πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και υπάρχουν και αρκετοί που έρχονται από πίσω, όπως είναι ο Λεμέσιος, ο Μάντζαλος, ο Ιάσονας, ο Ιωάννου και κάποιοι άλλοι που αυτή τη στιγμή μπορεί να μου ξεφεύγουν.